Ε, ξημερώματα Σαββατού έχουμε από την Τεχεράνη την πρώτη σε ιστορική κλίμακα επίθεση του καθεστώτος του Ιράν, δηλαδή των Αγιατολάδων όπως λέμε κατά του Ισραήλ. Είναι αυτό που λέμε ότι πέρασαν την κόκκινη γραμμή. Δηλαδή πρακτικά πάνω από 300 30 drones, πύραυλοι κρουαζιέρας και βαλιστικοί πύραυλοι, ουσιαστικά 170 drones, αν το πάμε ποσοτικά, γύρω στους 120 βαλιστικού πυράυλους και το υπόλοιπο 60 περίπου πύραυλοι κρουαζιέρας στόχευσαν το Ισραήλ. Τι συνέβη, από τους 120 βαλιστικούς πυράβλους που ήταν έτοιμοι προς εκτόξευση, μόνο οι μισή κατάφεραν να προσεγγίσουν τον εναέριο χώρο του Ισραήλ. Οι υπόλοιποι 60 είτε δεν πυροδοτήθηκαν, είτε έχασαν την πορεία τους κάπου πάνω από το Ιράκ. Από τους 60 βαλιστικούς πυράβλους οι οποίοι προσέγγισαν τον εναέριο χώρο του Ισραήλ, χωρίς να φτάσουν στο Ισραήλ οι έξι αναχαιτίστηκαν από αμερικανικές φρεγάτες που βρίσκονταν μεταξύ Κύπρου και Ισραήλ. Οι υπόλοιπες 55 οι υπόλοιποι 55 βαλιστικοί πύραυλοι αναχαιτίστηκαν από τα λεγόμενα Arrow 2 και Arrow 3. Τι είναι αυτά? Είναι τρίτη, ο τρίτος και ο τέταρτος αντιπυραυλικός θόλος έχουμε τον Σιδηρού Θόλο που ασχολείται με τα ρουκετάκια της Χαμάς έχουμε τη Σφεντόνα του Ισραήλ που στοχεύει περισσότερο στο Βόρειο Ισραήλ δηλαδή στην αρένα Χεσμπολά Ισραήλ και έχουμε τον τρίτο και τέταρτο θόλο που αφορά βαλιστική επίθεση από το Ιράν. Φανταστείτε ότι το κόστος κάθε αντιβαλιστικού πυράβλου κυμαίνεται μεταξύ 400 και 500 χιλιάδες δολάρια αμερικανικής κατασκευής. Αυτός λοιπόν ο χρυσοπληρωμένος βαλιστικός πύραυλος καλείται να αναχαιτήσει έναν πύραυλο low cost, όπως λέμε, πολύ χαμηλού κόστους, γύρω στα 2.000 δολάρια στοιχίζει ο βαλιστικός πύραυλος της Τεχεράνης. Άρα εδώ μιλάμε επειδή υπάρχει σήμερα μία ανάλυση περί προσχηματικής επίθεσης του Ιράν προς το Ισραήλ, είναι λάθος η προσέγγιση. Οι Ιρανοί θέλανε με το χτύπημα αυτό, γνωρίζοντας βέβαια ότι θα έχουν μεγάλη χασούρα, δηλαδή πάμε για κορεσμό, ξέροντας ότι περίπου το 50 με 60% δεν θα φτάσει ποτέ στο Ισραήλ, ευνηδιάστηκαν διότι τελικά το 99% αναχαιτίστηκε, αλλά ουσιαστικά είχαν βάλει πολύ ψηλά την πάρα. Γιατί δεν θέλανε να πάρουν εκδίκηση, κύριε Σαχίνη, μόνο για τους 7 αξιωματικούς, ανώτατους αξιωματικούς της δύναμης Αλκότζ των φρουρών της Επανάστασης. Θέλανε να πάρουν εκδίκηση για ό,τι έγινε αν θέλετε από το 2013 και μετά, δηλαδή δολοφονίες πυρηνικών μηχανικών στην Τεχεράνη από πράκτορες της Μοσάδ ενώ τοπικούς συνεργάτες δολοφονία Σουλεϊμανή αν και τη χρεώνουν στον Τραπ αλλά δολοφονίες πολλών Ιρανών είτε μέσα στη Δαμασκό είτε στην Βυρητό άρα με ένα σπάρο εκδίκηση για ό,τι έχει συνέβη τα τελευταία δέκα χρόνια. Και μην ξεχνάτε πόσες αποτυχημένες απόπειρε δολοφονιών στο εξωτερικό ε, έχουν, ε, δεν έχουν καταφέρει να υλοποιήσει οι Ιρανοί και στην Κύπρο και στη Γεωργία και στο Αρεζερμπάιτζαν και στην Ταϊλάνδη. Οπότε, εχθές θέλανε να στείλουν ένα μήνυμα ότι η πλάκα τελείωσε ότι σας ανεχτήκαμε σχεδόν 10 χρόνια, ότι από εδώ και πέρα ούτε η Χούθη, ούτε η Χεσμολά, ούτε η Χαμάς, ούτε η Παλαιστινιακή Τζιχάντ θα αναλαμβάνουν υπερεργολαβία. Πλέον κοιτάτε στα μάτια την Τεχεράνη. Κάθε φορά που σκέφτεστε από σήμερα να μας χτυπήσετε θα βρέχει βαλιστικούς πυράβλους. Και αν αυτή τη φορά ήταν 300 μείγμα drones, κρουαζιέρες και βαλιστικοί, την επόμενη φορά θα έχει και πρώτο κύμα, και δεύτερο κύμα. Και αν νομίζετε ότι οι Αμερικανοί φορολογούμενοι θα πληρώνουν κάθε φορά 500 χιλιάρικα δολάρια για να μας ρίχνουν τα δικά μας τα είστε γελασμένοι. Αυτό λοιπόν είναι το στρατηγικό αδιέξοδο αυτή τη στιγμή κύριε Σαχίνη. Σήμερα το πρωί οι Ισραηλινοί επιτελείς έδωσαν την εισήγησή του στον Ετανιάχου. Η εισήγηση λέει από βομβαρδισμό των εκτοξευτών σε όλη την επικράτεια του Ιράν όσον αφορά τους βαλιστικούς πυράβλους μέχρι σφυρίζουμε κλέφτικα. Όλη λοιπόν η παλέτα των διαφόρων επιλογών είναι στο τραπέζι. Το Υπουργικό Συμβούλιο του Ισραήλ έχει εξουσιοδοτήσει την Τριανδρία Νετανιάχου Γκάντς και τον άλλο τον Υπουργό Άμυνας πάρτε το πάνω σας, έχετε λευκή επιταγή, εσείς αποφασίζετε. Το λέω αυτό γιατί η όποια απόφαση που θα ληφθεί σήμερα με βάση και την απόφαση του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας σήμερα το βράδυ 10 η ώρα Ελλάδος δεν θα εξαρτάται από τις αμερικανικές πιέσεις. Πλέον οι Ισραηλινοί παίζουν τη δική τους βασική, αν θέλετε, διεθνή εικόνα στα μάτια τη οικουμένη. Αυτό που μέχρι τώρα λέγαμε από το 1948 το κράτο φρούριο, αυτή τη στιγμή προσβάλλεται απευθεία από την Τεχεράνη. Δεν είναι η μικρή Χεσμολά που δεν είναι καθόλου μικρή, είναι η ίδια η Τεχεράνη. Είναι ο υπαρξιακό εφιάλτης των Ισραηλινών. Διότι αν αύριο έχουμε πυρηνική κεφαλή σε έναν από αυτού του βαλιστικού πυράβλου, μπαίνει στο τραπέζι η ίδια ύπαρξη του Ισραήλ. Ερώτημα όμω. Ε, όλα αυτά ως αντίλογο. Όμω υπάρχει ένα πρόλογο. Αυτό που εμφανίζεται να προκαλεί για να σύρει στο χωρό και το Ιράν είναι το Ισραήλ, είναι ο Νετανιάχου. Δεν μπορώ να δεχτώ δηλαδή ότι ο Νετανιάχου χτυπώντα το προξενείο στη Δαμασκό δεν είχε αντίληψη τι ακριβώ έκανε. Του είχαν κακομάθει. Τι σημαίνει αυτό. Αυτό σημαίνει ότι το Ισραήλ ως Ισραήλ δεν μπορεί να αποδεχτεί κύριε Σαχίνι ότι εδώ και 15 περίπου χρόνια υπάρχει ένας διάδρομος που ξεκινάει από την Τεχεράνη περνάει τη Βαγδάτη, φτάνει τη Δαμασκό και καταλήγει στη Βυριτό. Αυτός ο διάδρομος είναι επίγειος, είναι όμως και εναέριος και αφορά σε ανταλλακτικά για βαλιστικά προγράμματα και για πυράβλους με πλοήγηση της Χεσμολά. Αυτό ποτέ δεν το ανέχτηκαν οι Ισραηλινοί. Οι Ισραηλιανοί έχουν ματώσει τους Ιρανούς όλα αυτά τα χρόνια. Δεκάδες είναι τα νότατα στελέχη των Ιρανών σε Συρία και σε Λίβανο που έχουν δολοφονηθεί, έχουν σκοτωθεί, έχουν εξουδετερωθεί από την Ισραηλινή αεροπορία. Οπότε και ο Νετανιάχου δεν είναι ότι κάνει προσωπικό Παιχνίδι, υπάρχει το δόγμα, το αμυντικό δόγμα του Ισραήλ. Μπορεί βέβαια για την προσωπική του πολιτική α, επιβίωση να διαλέγει το timing. Οι προτεραιότητες όμως εθνικής ασφάλειας του Ισραήλ δεν μπορούν να αποδεχτούν ότι η Συρία μετά τον εμφύλιο πόλεμο που ξεκίνησε το 2011-2012 είναι σήμερα προτεκτοράτο των Ιρανών. Δεν τους απασχολεί ότι υπάρχουν Ρώσοι στη Συρία αλλά το ότι η Δαμασκός αυτή τη στιγμή είναι το προκεχωρημένο φυλάκιο του Ιράν δεν μπορούν το ανεχτούν στα πλαίσια του άξονα Χεσμολά, Ασάντ, Ιρακινοί πολιτοφυλακέ, Τεχεράν. Πάντω, κύριε Πικραμένε, ναι, γιατί εσεί καλά κάνετε και μιλάτε για στρατιωτικά δόγματα, εδώ υπάρχει και το λεγόμενο πολιτικό. Δηλαδή, ένα κράτο το οποίο αυτή τη στιγμή σφαγιάζει στη Γάζα, ε, και έχει χάσει την έξωθεν καλή μαρτυρία, να το πω έτσι, τροποντινά, στρέφει τώρα τη συζήτηση και ξαφνικά η υποκριτική δύση πέφτει στα πόδια του, την ίδια ώρα που δεν κουνιέται φίλο για αυτό που γίνεται με τον άμαχο πληθυσμό, δεν κουνήθηκε φίλο για την πρεσβεία ε, του Ιράν και κυρίω αναρωτιέμαι πόσο κράτο φρούριο είναι τελικώ όταν έχει αυτή την αντιομπρέλα. Την ομπρέλα. Έχει όλη, όλη την αφρόκρεμα του δυτικού συστήματο οπλοστασίου για να το προστατεύσει, που σημαίνει ότι αν δεν την είχε, μπορεί να ήταν κι αλλιώ τα πράγματα. Και θα ήταν. Μα και θα ήταν. Και φτάνουν μέχρι αυτά τα δεύτερη κατηγορία, από ό,τι κατάλαβα και χαμηλού κόστου, μέχρι την αεροπορική του βάση. Εγώ δεν θα προσχωρήσω στην άποψη των Ιρανών, που μπορεί να το κάνουν για επικοινωνιακού λόγου, ότι καταστρέψαν το κέντρο πληροφοριών τη αεροπορική βάση του Ισραήλ. Όχι. Φτάσαν όμω μέχρι εκεί. Αυτό δεν λέει κάτι. Αυτό είναι αποτέλεσμα του κορεσμού. Είναι μια τακτική η οποία ισχύει και στη Ρωσία. Σήμερα το πρωί διάβασα αναλύσει Αμερικανών που λένε: Αν δείτε πραγματικά το επιχειρησιακό κομμάτι, η Τεχεράνη δεν έκανε τίποτα περισσότερο από ό,τι κάνει ο Πούτιν στην Ουκρανία. Ο Πούτιν στην Ουκρανία το πρώτο κύμα είναι τα λεγόμενα drones καμικάζι, το δεύτερο είναι οι πύραυλοι κρουαζιέρα, οι οποίοι έρχονται την ίδια στιγμή με του βαλιστικού. Τι τεστάρει ο Πούτιν στην Ουκρανία, Αμερικανικά συστήματα. Τι τεστάρουν οι Ιρανοί στο Ισραήλ, πάλι Αμερικανικά συστήματα. Πού πάνε οι πληροφορίε μετά από κάθε επίθεση, Σε Κίνα, σε Βόρεια Κορέα, σε Μόσχα και σε Τεχεράνη. Έχουμε λοιπόν ανταλλαγή εμπειρία, έχουμε καταγραφή στατιστικών στοιχείων, όλα αυτά αξιολογούνται, μην βλέπουμε λοιπόν το δίπολο Ιράν-Ισραήλ σε καθαρά τεχνικό επίπεδο ως κάτι που τους αφορά τους ίδιους όλοι αυτή τη στιγμή τεστάρουν τα πάντα και καταγράφουν από εκεί και πέρα το Ισραήλ είναι γνωστό το δόγμα του είναι τρεις-τέσσερις πόλεμοι ταυτόχρονα ένας με τη Χεσμολά, ένας με τη Συρία ένας με την Τεχεράνη και ένας ο εσωτερικός με Παλαιστινιακή Τζιχάτ και Χαμάς. Δεν είναι ότι χτυπήσαμε τη Δαμασκό για να ξεψαρώσουμε τη Γάζα. Αυτά γίνονται ταυτόχρονα. Είναι έτσι η δομή του Ισραηλινού ε, στρατού και μην ξεχνάτε ότι μετά την 7η Οκτωβρίου και το φιάσκο με τη Χαμάς, εξού και το βιβλίο που έγραψα, και η Μοσάντ και η Σιμπέτ που είναι η υπηρεσία πληροφοριών εσωτερικού έχουν ορκιστεί κύριε Σαχίνη αν το 72 που έγινε η σφαγή στο Μόναχο ήταν η υποχρέωση τη προηγούμενη γενιά, το δικό μα Μόναχο είναι τώρα. Δηλαδή, αυτό που γίνεται στη Δαμασκό είναι αρμοδιότητα τη ΜΟΣΑΔ η οποία δίνει τι πληροφορίε βέβαια, αλλά το κουμπί θα το, θα το πατήσει ο πιλότος της Ισραηλινής αεροπορίας. Άρα, το Ισραήλ είναι σε μια φάση όπου ταυτόχρονα μπορεί να διεξάγει τρει-τέσσερι πολέμου ή τι λεγόμενε Black Ops. Μάλιστα. Από αυτό όμω που είναι σε φάση το Ισραήλ κινδυνεύει να παρασυρθεί όλο ο πλανήτη όπω σωστά είπατε. Yes. Διότι κανενό δεν υπάρχει λογική και υπάρχει μεγάλη υποκρισία έτσι, και στην Αμερική και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλοι τρέχουν για ανακοινώσει, διαγωνίζονται, δεν βγάζουν χρήσιμα συμπεράσματα να μπουν μπροστά. Να υπάρξει ανακοχή, να υπάρξει καταλλαγή, να υπάρξει μια συζήτηση δεν, άλλου επίπεδου. Δεν υπάρχει καταδίκη του Ιράν. Καταδίκη, να μου πείτε, δεν υπήρξε καταδίκη του Ισραήλ για αυτό που έγινε την 1η του Απρίλη στη Δαμασκό. Καταδίκη του Ιράν από την Κίνα ή από τη Ρωσία, κράτη-μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας και Περινικές Δυνάμεις, θα δείτε σήμερα το βράδυ στη συζήτηση, ενώ ώρα Ελλάδος, 4 η ώρα στη Νέα Υόρκη, Ποια θα είναι η τοποθέτηση mm. των uh, Ρώσων και των, uh, και των Κινέζων Κεντρικό ερώτημα Γιατί να καταδικάσει κάποιος όταν μια χώρα σου λέει Ότι εγώ κύριε απαντώ στην πρόκληση την ευθεία που κάνατε Στη διπλωματική μου αποστολή ισοπεδώνοντάς την Και δηλαδή... επικαλούμενη το άρθρο 51 του Ο.Ε. Μάλιστα. Oh yeah. Μάλιστα και τη συνθήκη της Γένεβης Περί διπλωματικών αποστολών yeah. Γιατί λοιπόν να καταδικάσει κάποιος το Ιράν σε αυτή τη φάση Ξέρετε τι μου θυμίζει Μου θυμίζει τον βοβαρδισμό Της κινέζικης πρεσβείας Από τους Αμερικανούς Στο Βελιγράδι, στο Βελιγράδι. Ε, Θέλω να πω ότι Δεν θα μου κάνει εντύπωση Αν σήμερα το βράδυ ο κινέζος πρέσβης Ρίξει σπόντα Αναφερόμενος στην τότε υπόθεση ε, Όλοι θα το αξιοποιήσουν Για τα προσωπικά τους Γεωπολιτικά συμφέροντα mm -hmm. Βλέπουμε όμως αυτή τη στιγμή Ότι το δίπολο Ουκρανία ε, Ισραήλ είναι το buffer zone, το war zone, η ζώνη πολέμου αυτή τη στιγμή της Ευρασίας άσχετα αν δεν υπάρχει ομογενοποίηση έτσι τα δύο, οι δύο πόλοι, ευρωατλαντισμός από τη μία, ευρωασιατισμός από την άλλη σε Ουκρανία και σε Ισραήλ τεστάρονται αυτή τη στιγμή κύριε Σαχίνη στρατιωτικές τεχνολογίες Οπότε, να βλέπουμε και αυτό που λέμε το proxy wars. Δηλαδή, είναι malpractice από το σούπερ μάρκετ των όπλων, να το Ακριβώς. πω έτσι δυστυχώ. Τεστάρουν αυτή τη, τη στιγμή όλε οι βιομηχανίε, είτε είναι ασιατικέ είτε είναι ευρωπαϊκέ. οι οποίε τρίβουν τα χέρια του. Όλα τα λεγόμενα τμήματα έρευνα και ανάπτυξη των μεγάλων βιομηχανιών, αυτή τη στιγμή τεστάρουν. Business as usual. Ε, Πρέπει πάντα. να σα πω ότι έχετε μηνύματα εδώ και κάποιοι κάνουν και το σχετικό αστισμό, fan club. Αργυρούπολη, Fan Club Θεσσαλονίκη, Fan Club Κέρκυρα. Θα όχι. κάνουμε και κλήρωση βιβλίου να ενημερώσω τα, τα Fan Club. Δηλαδή. Μπορώ να το ανακοινώσω τώρα. Βεβαίω. Λοιπόν, καλώ όλα τα Fan Club ανά τον κόσμο σε αναφορά τάγματος Δηλαδή, στέλνετε μήνυμα γράφοντα Fan Club πικραμένου όπως λέτε. Πόλη και χώρα διαμονής Στέλνετε το μήνυμα αλλά για να το δυσκολέψουμε λίγο να ανεβάσουμε την μπάρα υπάρχει και ερώτηση. Η ερώτηση είναι ε. πώς λεγόταν η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών πριν και ποια χρονιά άλλαξε το όνομά της. Επαναλαμβάνω πώς λεγόταν η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών πριν την πούμε ΕΕΠ και ποια χρονιά άλλαξε το όνομά της. Αυτό λοιπόν μαζί με το Fan Club Χώρα και πόλη. Στο τέλο τη εκπομπή θα γίνει κλήρωση για το βιβλίο Το τέλο του Χαλιφατού. Τα χέρια στο πληκτρολόγιο και ξεκινάμε. News παπάκι λοιπόν, <laughs> radio984.gr. Να του δώσουμε και μια τέτοια υφή. Εκεί τα μηνύματά σα. Ε, κύριε Πικραμένα, θέλω να σα ρωτήσω. Βγαίνουν κάποια πρώτα συμπεράσματα σε σχέση με την Ελλάδα. Πέρα από την κρίσιμη θέση τη, και μην ξεχνάμε ότι έχουμε μια φρεγάτα στην Ερυθρά. Δηλαδή έχουμε άμεση εμπλοκή. Το τι μπορεί να συμβεί δεν το ξέρει κανεί. Ακριβώ. Όμω κυρίω από τον τρόπο που εξελίσσεται αυτό το brand Ισραήλ-Ιράν. Και βάζω το Ισραήλ διότι αυτό είναι που προκάλεσε πρώτο. Ανοιχτά. Και προκαλεί γενικώ για να σύρει. Ε, βγαίνουν κάτι γνώμη Πρέπει να βγουν κάποια αναγκαία συμπεράσματα. Έμαθα ότι στο ΓΕΘΑ μετά την 7η Οκτωβρίου του 23 και το λεγόμενο φιάσκο με τη Χαμάς, τους νεκρούς ε, υπήρξε πρόσκληση να έρθουν στην Ελλάδα Ισραηλινοί αξιωματικοί από το Γενικό Επιτελείο στο Τελαβίβ για να ενημερώσουν τους Έλληνες επιτελείς για επιχειρησιακά στοιχεία που μπορεί να αφορούν τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου σε περίπτωση σύγκρουσης με την Τουρκία. Τώρα βλέπουμε μην ξεχνάτε ότι την 7η Οκτωβρίου δεν είχαμε βαλιστικού πυράβλου. Τώρα λοιπόν ανοίγει στην Ελλάδα το θέμα τη αντιπυραυλική προστασία τη χώρα. Η οκτωβριου δεν ειχαμε βαλιστικου ετσι τωρα λοιπον ανοιγει στην ελλαδα το θεμα τη αντιπυραυλικη προστασια τη χωρα η τουρκια τα τελευταία 15 χρόνια είτε με τον Γιλντιρίμ ο οποίος είναι κινέζικης τεχνολογίας είτε με τον Μπόρα είτε με άλλα συστήματα τα οποία είτε αναπτύσσει είτε έχει αναπτύξει έχει χτίσει βαλιστικό α, αυτή τη στιγμή στόκ αυτό, το αυτό το βαλιστικό πλωστάσιο αυτή τη στιγμή που μιλάμε απειλεί και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τη Θράκη και τα μεγάλα αστικά κέντρα. Τα γνωρίζουν στην Αθήνα και αν θυμάστε πριν από μερικές μέρες ο κύριος Δένδιας είχε πει ότι αυτή τη στιγμή η χώρα διαθέτει μόνο μαχητικά τα οποία το πολύ πολύ να, κατα... να αναχαιτήσουν στην καλύτερη περίπτωση έναν πύραυλο κρουαζιέρα. Ο βαλιστικό όμω που βγαίνει στην έξω ατμόσφαιρα και επιστρέφει με την ισχύ τη βαρύτητα, αυτή τη στιγμή η Ελλάδα είναι open bar. Αυτό το γνωρίζουμε. Ούτε τα S300, ούτε η Τορμιένα, ούτε οι Patriot μπορούν να εξασφαλίσουν το λεγόμενο θόλο. Και επειδή πλέον η πόλεμοι είναι βαλιστική πόλεμοι, κύριε Σαχίνη, μπορούμε να φάμε γκολ από τα αποδητήρια πριν καν συνεδριάσει το λεγόμενο Κισεα, το οποίο κάθε φορά που το ακούμε ε, μας πιάνει και λίγο γέλοτας καταλαβαίνετε διότι εξηγήστε μου πως γίνεται την Κυριακή να συνεδριάζει το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας και την προηγούμενη ημέρα να κάνουμε ηλιοθεραπεία υποτίθεται ότι το Κισεα θα συνεδριάσει έχοντας όλη την ΕΙΠ backup για να του δώσει τις πληροφορίες που χρειάζεται προκειμένου να λάβει αποφάσεις. Αν λοιπόν ο Έλληνας Πρωθυπουργό είναι στην παραλία και ο κύριος δεν για στις παρελάσεις, όχι κησέα δεν κάνουμε και στην τελική γιατί πρέπει να επιστρέψει ο κύριος Δένδιας από τη ΣΥΠΑ για να κάνουμε κησέα στην Αθήνα. Υπάρχει και το Skype και το WhatsApp. Δηλαδή τι παραπάνω προσφέρει η φυσική παρουσία. Πληροφορίες θέλουμε κύριε Σαχίνη. Δεν θέλουμε τραπέζια οβάλ με καπουτσίνο και καφεδάκι. Δεν γίνεται έτσι. Οι... Δεν γίνονται έτσι τα κησαία. Δείτε πώ κάνει ο Νετανιάχου τα κησαία. Έχει τρει-τέσσερι υπουργού και στι πίσω καρέκλε, αν έχετε δει, είναι 30-40 τη Μοσάντ, του Σιν και του Στρατού. Έχετε δει ποτέ σε ελληνικό κησαία να είναι ε, παρόντες, τα γενικά επιτελεία ή ο διοικητή τη ΕΕΠ η κουλτούρα ασφαλεία που λείπει από τη χώρα. Να σα πω ότι την ίδια εικόνα είδαμε και στο συμβούλιο που έκανε του πολέμου το Ιράν. Αυτό που περιγράφεται. Είδαμε 4-5 κυβερνητικού, ένα επιτελείο γύρω του και κάποιου με Skype. Άρα Ακριβώς. έχει υιοθετηθεί αυτό που λέτε. Θέλω να σα ρωτήσω. Είναι παγκόσμια τακτική. Στην Ελλάδα έχουμε δικέ μα πατέντε. Ε, το Ιράν είναι μία απλή ιστορία όπω φαντάζονται κάποιοι. Φυσικά και όχι το Ιράν γνωρίζετε ότι ήταν μια ιστορική αυτοκρατορία. Το Ιράν, οι Ιρανοί όταν βλέπουν το χάρτη βλέπουν ότι η δική τους η χώρα είναι 20-30 φορές πιο μεγάλη σε επικράτεια από το Ισραήλ και ότι έχουν μια ιστορία η οποία χάνεται στο βάθος χιλιετιών. Αυτό όσον αφορά το ιστορικό background. Από εκεί και πέρα γνωρίζετε ότι η τεχνολογία του Ισραήλ, συγγνώμη, του Ιράν μέχρι και το 1979 που έγινε η επανάσταση κατά του Σάχη προερχόταν από τους Ισραηλινούς και τους Αμερικανούς. Γνωρίζετε ότι το προπύργιο της Μοσάτου στο εξωτερικό όσον αφορά τη Μέση Ανατολή ήταν η Τεχεράνη. Γιατί κάνανε business Ισραηλινοί με το Σάχη. Οπότε πέρα από τον Ισλαμικό φανατισμό που μπορεί να έχει να κάνει με την Παλαιστίνη, τη Μουσουλμανική Αλληλεγγύη κλπ οι Ιρανοί, ακόμα και οι κοσμικοί Ιρανοί, δεν μπορούν να αποδεχτούν την κατάντια του Σάχη να θεωρείται μαριονέτα τη Ουόσιγκτον και του Ισραήλ. Θέλω να πω ότι πάει πολύ μακριά αυτή η ιστορία και φυσικά μεταδίδεται από γενιά σε γενιά. Ε, λέει εδώ ο φίλο ο Γιώργο, καλημέρα λέει κύριε Πικραμένο, 63 αγροτοδασικέ πυρκαγιέ 24 ώρε χθε. Να μιλάμε για την πυραυλική προστασία, τι να προστατεύσουν άραγε. Εκτό αν έρθουν, λέει εδώ πέρα, οι μεσάζοντε να πουλήσουν θόλου. Δηλαδή ήρθε κανένα dealer από το Ισραήλ να πουλήσει θόλο. Α δουν πρώτα τα δικά του, λέει χάλια και μετά. Μα σήμερα έμαθα ότι πέρα από τον σιδηρούν θόλο που θέλουν να πάρουν από το Ισραήλ, να πάρουμε τώρα λέει και την. Ε, ε, και το δεύτερο δηλαδή το θόλο, την. Ε, ξέχασα πώ το λένε, την. Ε, Σφεντώνα. Τη Σφεντόνα. Λέγεται η Σφεντόνα αυτή. Η Σφεντόνα του Δαβίδ, κάπω ναι, έτσι. Ναι. Λοιπόν, ο κύριο Δένδια ε, δεν λέει να μην αγοράζουμε από το ράφι. Μπορούν να μου πούνε κάποιοι όταν η Ισραηλινοί τη IAI, κρατική αεροπορική βιομηχανία, αγόρασε την Ιντρακόμ συμφερόντων κόκαλη. Υπήρξε από την ελληνική κυβέρνηση κάποια παρέμβαση να πούνε... ...παιδιά, εδώ έχουμε υποδομές ζωτικής σημασίας... ...που θα μπορούσε η DRACOM Defense να είναι η ραχοκοκαλιά... ...του ελληνικού startup αμυντικ, της αμυντικής βιομηχανίας. Και την δώσανε ο ιδιοκτήτης, ο ιδιώτης, την έδωσε στο Ισραήλ. Πού είναι λοιπόν η εθνική ασφάλεια που εμπεριέχει και την έννοια της οικονομικής ασφάλειας... ...να πείτε παιδιά, εδώ έχουμε μαργαριτάρια δικά μας όπου δουλεύουν εκατοντάδες Έλληνες μηχανικοί μέσα και θα τα δώσουμε σε ξένα συμφέροντα. Λοιπόν, και τώρα μιλάμε για θόλους. Θυμηθήκαμε ότι οι Τούρκοι μέσα σε δύο ώρες μπορούν να κάνουν την Ελλάδα σούλη. Λοιπόν, στερνή μου γνώση να σ' είχα πρώτα. Πρέπει να σας πω βέβαια ότι γίνεται βροχή εδώ από μηνύματα για το ερώτημα που θέσατε. θα κάνουμε την κλήρωση στο τέλος. Όμως, ε, σε αυτό έχει δίκιο ο κύριο Λεκάκη, διότι θυμίζω ότι το απόγευμα το Ισραήλ μετέδε πριν το χτύπημα ότι αυτό παίρνει προληπτικά μέτρα στι επικοινωνίε και στο ρεύμα. Εδώ ο κύριο Λεκάκη μα λέει ότι το Ιράν έκανε κυβερνοεπίθεση. Δύο μέρε πριν στο βόρειο Ισραήλ, δηλαδή στη Μεθόριο με τη Χεσμολά, στο νότιο Λίβανο το διοικητήριο όπως λέμε ή μάλλον η βόρεια διοίκηση του Ισραηλινού στρατού ανακοίνωσε ότι έχουμε το GPS jamming. Τι σημαίνει αυτό σημαίνει ότι υπήρχε θέμα με το σύστημα GPS ακόμα και σε επίπεδο γιόταχη αυτοκινήτων. Οι οδηγοί δηλαδή είτε στα κινητά τους είτε στην οθόνη του αυτοκινήτου τους είχαν πρόβλημα γεωεντοπισμού και πλοήγησης που αυτό σημαίνει ότι είτε προέρχεται από κυβερνητικού πολέμου κέντρα τα οποία ιδρύουνε στο Λίβανο και βρίσκονται υπό τον έλεγχο των φρουρών και της χεσμόλα. Τώρα, κύριε Πικραμπέντε, θέλω να σας ρωτήσω. Επειδή τα πράγματα παροξύνονται όπου και να κοιτάξεις και επειδή γεωγραφικά, το είπαμε και στην αρχή, δεν είμαστε ένα τυχαίο σημείο του πλανήτη, έτσι μας έχει τάξει η γεωγραφία. Τι είναι αυτό που σας προβληματίζει περισσότερο Για Ελλάδα Βεβαίως για, για, Ελλάδα, για Ελλάδα Για Ελλάδα αυτό που με προβληματίζει mm -hmm. Είναι ότι είμαστε πρώτο τραπέζι εμπλοκή Για να το πω πάρα πολύ λαϊκά Και όταν είσαι πρώτο τραπέζι εμπλοκή Και την ίδια στιγμή θεσμικά είσαι αλλού για αλλού Θα κλες. Και η επόμενη φορά δεν θα είναι Κύπρος 74 Η επόμενη φορά θα είναι με τις συνθήκες του παρόντος που σημαίνει ότι ο πόλεμος εννοείται ότι έχει κλιμάκωση υπάρχουν τα σημεία των καιρών αν δεν είσαι ικανός λοιπόν μέσα από τις υπηρεσίες πληροφοριών που δεν έχει στην Ελλάδα να αξιολογήσεις αυτό που έρχεται τα τέσσερα προ που είπαμε προχθές πρόβλεψη, πρόγνωση, πρόληψη, προνοητικότητα δεν μπορείς να κάνεις εκτίμηση κινδύνου αν δεν μπορείς να κάνεις εκτίμηση κινδύνου δεν θα μπορούν τα γενικά επιτελεία να κινητοποιηθούν όποτε πρέπει. Πότε έγινε κύριε Σαχίνη τελευταία φορά άσκηση εφεδρείας στην Ελλάδα. Με ποιο τρόπο οι Έλληνες φαντάροι μπορούν σήμερα να επανδρώσουν το τέταρτο σώμα στρατού στη Θράκη από τη στιγμή που έχουμε τα τέμπι; Πράγματα τα οποία τα συζητάμε εμείς εδώ δεν τα συζητάνε στα γενικά επιτελεία. Έχουμε θέμα στο στρατό ξηρά όσον αφορά την αντιπυραυλική άμυνα. Έχουμε θέμα στην πολεμική αεροπορία όσον αφορά τα μεταγωγικά μα. Δεν έχουμε αυτή τη στιγμή διαθεσιμότητε. Έχουμε πρόβλημα στο πολεμικό ναυτικό με το γυρασμένο στόλο. Έχουμε πρόβλημα στην εφεδρεία. Δεν υπάρχουν εκπαιδεύσει. Η παλαϊκή άμυνα είναι ένα ανέκδοτο στην Ελλάδα. Ψηφίστηκε ο νόμος το 98, τα γραφεία παλαϊκής άμυνας στους Δήμους δημιουργήθηκαν το 2024. Μία χώρα η οποία έχει κάζους μπέλη, η οποία έχει συμβατική υποχρέωση απέναντι στην Κύπρο, είμαστε στο χαλαρό. Λες και ζούμε μεταξύ Λουξεμβούργου, Βελγίου και Ολλανδίας. Ενώ είμαστε πρώτο τραπέζι εμπλοκή. Η Ανατολική Μεσόγειος, όχι τόσο τα Βαλκάνια, η Ανατολική Μεσόγειος, είναι πυρηταδαποθήκη, το ξέρουμε είτε αυτό θα προέρθει από τον αραβικό κόσμο, είτε από την Τουρκία, αυτή τη στιγμή εμεί δεν έχουμε ούτε δόγμα εθνική ασφάλεια, ούτε η κοινωνία βρίσκεται σε μία φάση όχι ανησυχία, αλλά δεν βλέπει το κράτο να τη δίνει ένα μπούσουλα πώ πρέπει να λειτουργήσει σε περίπτωση κρίση. Το βιώσαμε τη νύχτα των ημείων με το διοικητή της ΕΙΠ, να βρίσκεται εκτός της αίθουσα επιχειρήσεων και αντί να συνεδριάζει το Κισέα στο Μέγαρο Μαξίμου βρίσκονταν στα υπόγεια του Εθνικού Κέντρου Επιχειρήσεων στο Υπουργείο Αμήνης και κοιτούσε ο ένας τον άλλον μέχρι που μάθαμε ότι οι Τούρκοι κομμάντος είχαν ανέβει στη Πάνο Βραχονισίδα και μετά βοήθα Παναγιά και πάρε τον Κλίντον να μας κάνει απεμπλοκή δεν έχει αλλάξει τίποτα κύριε Σαχίνη από το 96 και είμαστε 30 χρόνια αργότερα τα υπόλοιπα όσοι δεν είδανε την εκπομπή αντιθέσεις την Παρασκευή τους παραπέμπω να τη δουν θέλω τώρα πριν κλείσουμε να σας ρωτήσω για τους λεγόμενους μεγάλους παίκτε ισχύω και το πως τοποθετούνται παίρνουμε ένα δείγμα γραφή από τη μία χέρια πόδια να βοηθηθεί το Ισραήλ από την άλλη ο Βάιντεν έτσι λένε του είπε, κοίτα, ε, πήρε αυτό που ήθελε, απέκρουσε το 99%. Το Ιράν έκανε το κομμάτι, εσύ κάνει το κομμάτι σου. Εδώ κάπου να σταματήσει, εγώ δεν μετέχω. Εσεί είπατε, εντάξει, οι Αμερικανοί το λένε, αλλά η Ισραήλ παίρνει τι αποφάσει του. Το ερώτημα το δικό μου είναι, οι μεγάλοι παίκτε ισχύω, τι θέλουν, θέλουν περαιτέρω κλιμάκωση γιατί λειτουργούν οι βιομηχανίε πολέμου, τα τζιτζιμπλίκια, να το πω έτσι εγώ που δεν είναι τζιτζιμπίκια, είτε είναι δυτικά, είτε είναι ανατολικά, είτε είναι κινέζικα, είτε είναι ρώσικα, είτε είναι αμερικάνικα, είτε είναι γερμανικά, γιατί οι Γερμανοί Σωστά. φτάσαν μέχρι τη Λιθουανία και έσταξε η ουρά του Γαϊδάρου για κάποιου, αλλά δεν ανατριχιάζουν που η προηγούμενη φορά που είχαν φτάσει μέχρι τη Λιθουανία ήταν ο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Θέλω να μου πείτε λοιπόν. Η μεγάλη παίκτε ισχύω, τι γίνεται. Λοιπόν, η μεγάλη παίκτε ισχύω αυτή τη στιγμή είναι η γνωστή τριπλέτα. Είπα Ρωσία-Κίνα και οι τρει έχουν το λεγόμενο στρατιωτικό βιομηχανικό σύμπλεγμα. Εννοείται ότι οι proxy wars, δηλαδή πόλεμοι δια αντιπροσώπων, του εξυπηρετούν στον μεταξύ του οικονομικό ανταγωνισμό, διότι και οι βιομηχανίε πουλάνε όπλα, τεστάρουν τεχνολογίε και δουλεύει η έρευνα και η ανάπτυξη. Από εκεί και πέρα υπάρχουν οι δεύτερη κλάση μεγάλοι παίκτε, που είναι η Μεγάλη Βρετανία, που είναι η Γαλλία, που είναι το Ισραήλ, που είναι η Ινδία, χώρε που βρίσκονται στο Μπρίξ. αυτέ δεν μπορούν να μπουν στη λογική του Proxy Wars διότι δεν έχουν την υποδομή. Έχουν βέβαια τη βιομηχανία, προσπαθούν να πάρουν κομμάτι τη πίτας. Όλοι οι υπόλοιποι είμαστε τα πειραματόζωα των μεγάλων. Προσπαθούμε να ικανοποιήσουμε τα δικά μα τοπικά γεωπολιτικά συμφέροντα. Αλλά πάντα πρέπει να πάρουμε άδεια και αν δεν πάρουμε άδεια πρέπει να πάρουμε όπλα από το μεγάλο μας προστάτη. Η μόνη χώρα που προσπαθεί από την τρίτη κατηγορία να πάει στην πρώτη κατηγορία με στρατηγικό σχέδιο είναι η Τουρκία του Ερντογάν. Έχει ανέβει βαθμίδα, προσπαθεί τουλάχιστον στη βιομηχανία της σε μεγάλο ποσοστό να καλύπτει τις ανάγκες της από μόνες της και σε αυτή τη λογική προσπαθεί να ελέγξει όλο το λεγόμενο γεωπολιτικό της χώρο, είτε αυτό λέγεται Αιγαίο, είτε λέγεται Ανατολική Μεσόγειος. Που σημαίνει ότι είμαστε σε μία πλήρια βεβαιότητα, επιστρέψαμε κύριε Σαχίνη σε συνθήκες 19ου αιώνα, όπου υπήρχε ο ανταγωνισμός τότε αυτοκρατορίες, τώρα πλέον δημοκρατίες εντό εισαγωγικών, αλλά από εκεί και πέρα είμαστε στη λογική, στην αναμπουμπούλα ο λύκο χαίρεται. Δεν θα πάμε σε τρίτο παγκόσμιο διότι θα είναι το τέλος της ανθρωπότητας. Θα πάμε όμως σε ένα ελεγχόμενο θερμό πόλεμο των τριών που ανέφερα. η Ρωσία, Κίνα. Ο κάθε ένας έχει τη σφαίρα επιρροής. Οι Ευρωπαίοι δεν μπορούν να τα βρούνε μεταξύ τους. Οι Γάλλοι με τους Γερμανούς έχουν θεμελιώδη συμφέροντα αντικρουόμενα η Γαλλία δεν θέλει να παραδοθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση διότι είναι η μόνη πυρηνική δύναμη της Ευρώπης έχει το μεγαλύτερο στρατό και θεωρεί ότι η Γαλλία παραμένει ο προστάτης της Ευρώπης αλλά το γερμανικό βιομηχανικό σύμπλεγμα θέλει να πάρει την εκδίκησή του και ουσιαστικά να ξαναγίνει ο, να το πούμε ο προστάτης ή ατμομηχανή της Ευρώπης άρα στην Ευρώπη θα είμαστε αυτοί που θα είναι πιο κοντά στη Μόσχα, και οι άλλοι που θα είναι πιο κοντά στην Ουόσιγκτον. Αυτό το βλέπω εγώ στο Ευρωκοινοβούλιο με βάση τις θέσει που παίρνουν οι κοινοβουλευτικέ ομάδε. Άρα, μένουμε στη λογική τη τριπλέτα, χωρί να υπάρχει ευρωπαϊκή άμυνα και ευρωπαϊκή εξωτερική πολιτική. Αλλά πλέον το παιχνίδι είναι ανοιχτό. Όλοι προσπαθούν να εκμεταλλευτούν την οποιαδήποτε κρίση, είτε για να αλλάξουν σύνορα είτε για να κερδίσουν αγορές για εξαγωγές με τον Ερντογάν να παίζει πολύ καλή μπάλα ως ανατολίτης του παζαριού και αυτή τη στιγμή στην Αφρική να κάνει τρελές δουλειές εμείς είμαστε στη λογική ε, όπου πάμε και όπου βρει να ξημερώσει και βλέπουμε ε, θέλω να κλείσουμε ρωτώντας σας αυτό που μου στέλνουν αρκετοί ακροατές εδώ στο παρελθόν ένας από τους καθηγητές Γεωπολιτικής και Οπλικών Συστημάτων Στην πατρίδα μας Που είναι και στη Σχολή Ευελπίδων και ο ναι. Έχει πει ότι εντάξει Τα ψώνια όπως το έχετε πει και εσείς Από τα σούπερ μάρκετ Έτσι. Αλλά εγώ θεωρώ ότι Με πολύ χαμηλότερο κόστος Θα μπορούσες να κάνεις ένα ισχυρότατο Πλέγμα προστασία, Αδιαπέραστο Με αβύθιστες ε, ναυαρχίδε σου τα νησιά σου Σε όλο το Αιγαίο και ταυτόχρονα να κινητοποιήσει το επιστημονικό δυναμικό της χώρας να του δώσεις και κίνητρα για να δουλέψει πάνω σε αυτά διότι αυτή τη στιγμή λέει ο κύριος Γρίβας, αν κοιτάξει ακόμη και σε αυτές τις βιομηχανίες κορυφαία μυαλά είναι Έλληνες γιατί να μην το αξιοποιήσει με χαμηλότερο κόστος πως το ακούτε αυτό γιατί εδώ μας είπατε και είπατε σωστά θα έρθουν τώρα οι μεσάζοντες και θα λένε η μεν καλό το πυραυλικό σύστημα διότι διαπέρασε το αδιαπέραστο πάρτε το Έτσι. Εσείς τι λέτε εγώ λέω ότι μια σοβαρή χώρα που έχει πέντε νησιά τα οποία είναι Λέσβος, Χίος, Σάμος, Κος και Ρόδος που το βράδυ όταν έχει καλό καιρό και είσαι στην παραλία βλέπεις τα τουρκικά αυτοκίνητα απέναντι μια σοβαρή χώρα λοιπόν που είναι σε σύγκρουση θανάσιμη σύγκρουση με, τον, με την Τουρκία θα είχε μετατρέψει από το 1974 και μετά αυτές τις πέντε πλατφόρμες σε, υπόγειες, σε υπόγειο πυραυλικό πυροβολικό. Φανταστείτε λοιπόν αυτά τα πέντε νησιά να έχουν στο έσ αλλά χαμάς και ανα πάσα στιγμή να μπορούν να κάψουν τουλάχιστον τη μισή Τουρκία ως δόγμα αποτροπής. Δεν είμαστε στη λογική της τουρκοφαγίας, να το καταλάβουμε. Αυτά τα πέντε νησιά, κύριε σαχίνι θα μπορούσαν να είναι ο εφιάλτης της ε, Τουρκίας χωρίς να υπάρχει στρατιωτικό αποτύπωμα επί του εδάφους, διότι όλα θα ήταν υπόγεια. Που σημαίνει ότι ανοίγουν οι κατακόμβες και αρχίζει και βρέχει από τη Σμύρνη μέχρι την Καπαδοκία. Ποιος θα τα κάνει όμως αυτά κύριε Σαχίνη. Αυτά σημαίνει στρατηγική σκέψη. Στην Ελλάδα λέμε μα τι θέλετε να κάνουμε πόλεμο Το θέμα είναι να έχουμε τουρκοτορισμό Να δουλεύουν τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου Να δίνουμε τη βίζα και ρίδι για να μπαινοβγαίνει στο χρόνο πάνω Και από εκεί και πέρα να δουλεύουν τα μαγαζιά και τα ξενοδοχεία Ακόμα και τις ρουκέτες που είχαμε πάρει από το Ανατολικό μπλοκ της R70 Αποφάσισαν στο τελευταίο νομίζω Κισεα να μην τις αναβαθμίσουμε Διότι τι θα κάνουμε τώρα θα αναβαθμίζουμε ρουκέτε. Ρουκέτε σημαίνει πυροβολικό. Έλα όμω που το πυροβολικό αποδεικνύεται ότι κερδίζει πολέμου. Δεν είναι η κυβερνοεπίθεση. Η κυβερνοεπίθεση απλώ σου παραλύει τι υποδομέ. Το πόλεμο όμω το κερδίζει το πυροβολικό. Α ρωτήσουν λοιπόν του στρατιωτικού. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλο. Πριν σα αποχαιρετήσουμε. Θα κάνουμε την κλήρωση. Ε, Βεβαίω, γιατί έχω πάρα πάρα πολλά μηνύματα. Σταματάμε εδώ. Σα παρακαλώ μη στέλνετε άλλα. Φαν ε, club γράφουν όλοι θα το πω αυτό Ο, Η απάντηση είναι βεβαίως Ότι είναι Η ΑΕΠ η... πριν το 1986 Ονομαζόταν Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών Ακριβής μετάφραση της CIA Για να καταλάβουμε από που Προέρχεται 1953 δημιουργείται η ΚΙΠ 1986 Επί Ανδρέα Παπανδρέου, μετονομάζεται σε Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Και πιο πριν από το 1953, το 1949, αν θυμάμαι, λεγόταν ΚΥΠΕ. Μάλιστα. ΚΥΠ Κήπ παραμένει η αντίστοιχη ΑΥΠ τη Κύπρου μέχρι και σήμερα. Α, μάλιστα, αυτό δεν το γνώριζα. Ναι. Λοιπόν, έχετε μία επιλογή, για την κάνετε εσείς Πόσου ε, έχουμε ε, ως 380 από 1 ω 380 με τι γνωστέ διαδικασίε. Πώ ε, πώς να το πω, αξιοκρατίας αρίστων και τα λοιπά εδώ η Επιτροπή είναι εμφανής λοιπόν, λοιπόν μια και το Σύνταγμά μας έχει 120 άρθρα το 120 λοιπόν μισό λεπτό να βρω το 120 τώρα γιατί εδώ πέρα γίνεται χαμός λοιπόν ε, α, δεν ξέρω πως το κάνατε αυτό τώρα εσείς αλλά εν πάση <laughs> περιπτώσει λοιπόν ε, εδώ βλέπω είναι ο κύριος όχι δεν βγαίνει το όνομα του Άλλο νούμερο. Δεν βγαίνει το όνομα. Άλλο νούμερο. Άλλο νούμερο γιατί είναι με. Λοιπόν. Με συγχωρείτε, παιδιά, είναι με ψευδόνυμο. Ε, Πώ. Τρία τριάρια. Τρία, τρία, τρία. Λοιπόν. Α, είναι λοιπόν από τα Γιάννενα. Καλημέρα από το fan club του κυρίου Πικραμένου στα Γιάννενα. Καλημέρα στα Γιάννενα. Είναι η κυρία Μαρία Κύρκου. Αν διαβάζω σωστά, δεν φαντάζομαι ότι είναι Κύρκου. Είναι Κύρκου. Η κυρία Μαρία Κίρκου, λοιπόν, από τα Γιάννενα το Φαν club πικραμένου. Στα Γιάννενα θα πάμε στην Ήπειρο. Θα στείλετε το βιβλίο. Θα παρακαλέσουμε όμω την κυρία. Να μα στείλει Κυρκού. τα στοιχεία τη. Ιδάλω θα, θα χρησιμοποιήσουμε το mail που έχουμε εδώ. Ναι. Ε, κύριε Πικραμένα, θέλω να σα ευχαριστήσω. Θα τα λέμε πια από Γαλλία εσεί. Όμω θέλω να σα ευχαριστήσω γιατί αυτό το τρίμερο ήταν εξόχω διαφωτιστικό για μα. Εγώ ευχαριστώ που που για κάνουμε. τη φιλοξενία και την τηλεοπτική και τη ραδιοφωνική.